Είναι το τελευταίο μέρο τη εκπομπή μα. Θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Μαρία Μπιλίρη για μια ωραία πληροφορία εδώ που σα μεταφέρω και εγώ αμέσω τώρα. Ότι δηλαδή διεθνή διαγωνισμό ζωγραφική για παιδιά αλλά και νέου τη ομογένεια με θέμα κοντά ή μακριά είμαστε όλοι ένα με χρονική διάρκεια από σήμερα 10 Απριλίου έως και τις 5 Ιουλίου 2020, διοργανώνει η Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού του Υπουργείου Εξωτερικών και η Παιδική Πινακοθήκη Ελλάδος σε συνεργασία με το Ελληνικό Τμήμα της Διεθνούς Οργάνωσης Βιβλίων για την Νεότητα, ακύκλος του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου. Θέλουμε οι Έλληνες της Διασποράς, όπως αναφέρουν, ο Οικουμενικός Ελληνισμός, να ξέρει πως είμαστε πάντα δίπλα τους δήλωσε ο Υφυπουργό Εξωτερικών αρμόδιο για θέματα πόδιμου ελληνισμού Κώστα Βλάση και επεσήμανε. Ειδικά σε αυτήν την εξαιρετικά δύσκολη παγκόσμια συγκυρία που βιώνουμε, είμαστε όλοι ένα, ανεξάρτητα από την απόσταση που μας χωρίζει. Τα παιδιά και οι έφηβοι Έλληνες, ολόκληρη την φίλιο, μπορούν να γίνουν οι καλύτεροι φορείς ελπίδας και αισιοδοξία και να στείλουν ένα οικουμενικό μήνυμα αγάπη Δύναμη και αλληλεγγύη. Σύμφωνα με ανακοίνωση τη Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού, ο εν λόγω διαγωνισμό αποτελεί την πρώτη από μια σειρά από δράσει που θα αναλάβει μαζί με το Υπουργείο Εξωτερικών με στόχο να διατηρηθεί ζωντανό και ισχυρό ο δεσμός των Ελλήνων Ομογενών με τη μητέρα Πατρίδα μέσω τη δύσκολη συγκυρία που όλοι βιώνουμε τις επόμενες μέρες θα σας πω και άλλες λεπτομέρειες αγαπητοί μου φίλοι. Θέλω να σας θυμίσω ότι πολλά καταστήματα που βλέπετε ε, να έχουν χαρτάκι με τηλέφωνο είναι γιατί μπορούν να σας κάνουν διανομή προϊόντων στο δικό σας χώρο, στο σπίτι σας. Ε, να θυμίσω λοιπόν ότι τα το smart center ε, τζάμπο, μπεμπέ, για αυτόν τον λόγο α, σας έχουν αναρτήσει διαδικτυακά ότι τηλεφωνώντας το 59094 αυτό μπορεί να συμβεί, να σας κάνουν διανομή στο χώρο σας. Και βέβαια το σχολικό κέντρο που παραμένει κλειστό του Γιώργου Κλαδιότη μπορεί όμως μέσα από τα τόσα είδη που βλέπετε, να σας τα α, κάνουν διανομή στο σπίτι, καλώντας το 51.304. Εγώ να σας θυμίσω ότι από αύριο το πρωί Σάββατο του Λαζάρου και βράδυ και Κυριακή Βαΐων και όλη τη Μεγάλη εβδομάδα το Αιγαίο TV σε σύνδεση με το Ιερό Ναό του Θεολόγου, θα έχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε τις λειτουργίες μας. Είναι κάτι πολύ σημαντικό για όλο τον κόσμο α, που θέλει πραγματικά να ακούσει, να παρακολουθήσει, να μην χάσει όλη αυτήν ε, την κατάσταση που βιώνει από τα παιδικά του χρόνια. Ε, και τέλος πάντων, ε, εμείς εδώ θα είμαστε για να μεταφέρουμε τον παλμό καθημερινά της επικαιρότητα με ό,τι αυτό συνεπάγεται, με όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Θα κλείσουμε και θέλω να σας πω ότι ο κύριος Γιώργος Μαύρος, επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης, η Κάλυμνος, αλλάζει. Ε, παραχωρήσει συνέντευξη στο Αιγαίο TV και έχει μιλήσει για το θέμα τη απομόνωση των νησιών, για όλε τι τελευταίε εξελίξει, για τον εξοπλισμό των εργαζομένων στην καθαριότητα και όχι μόνο και πολλά άλλα θέματα τη επικαιρότητα. Επειδή ήταν λίγο μεγάλο και ο χρόνο που απομένει είναι μικρό, το έχουμε χωρίσει σε δύο μέρη. Πάμε να δούμε τώρα το πρώτο κομμάτι από αυτά. Θέλω να σα ευχαριστήσω για άλλη μια φορά που μένετε, παρακολουθείτε, συμμετέχετε, μα προτρέπετε για διάφορα. Να σα ευχηθώ. Καλό Σαββατοκύριακο. Και την ε, Μεγάλη Δευτέρα θα είμαστε εδώ και πάλι μαζί. Καλή συνέχεια σε όλους. Γεια σας. Ε, σας φωνάξα σήμερα εδώ για να κάνουμε μία, αν θέλετε, ε, επικαιροποίηση κάποιων πραγμάτων που είχαμε πει ε, προμίας εβδομάδας περίπου. Ε, με σύμφωνα με τα καινούργια δεδομένα και ό,τι παρουσιάζεται, γιατί κάθε μέρα αλλάζουν περίπου οι εξελίξει. Και απλά ήθελα να σα καταθέσω τις ε, απόψει μας ε, για την κατάσταση που που είμαστε αυτή τη στιγμή. Χθε, ξεκινώντα από το κεντρικό επίπεδο, χθε η κυβέρνηση προχώρησε στην αυστηροποίηση κατά κάποιο τρόπο κάποιων μέτρων που έχουν να κάνουν με την επισκεψιμότητα των νησιών μας και εν ώψη Πάσχα, αλλά και για την περίοδο αυτή που διανύουμε. Ε, mm. άφησε ανοιχτό το περιθώριο, εξακολουθεί μάλλον και ισχύει, το μέτρο της, που το να επιτρέπεται σε κάποιον ο οποίος είναι μόνιμος κάτοικος να έρχεται στο, στο νησί και απλώς ε, δυσκόλεψε λίγο την κατάσταση λέγοντας ότι ε, αυτός ο οποίος θα κατέβει δεν έχει δικαίωμα μέχρι που να τελειώσουν τα μέτρα να επιστρέψει πίσω στον ε, τόπο από τον οποίο ε, ήρθε στο, στο νησί μας. Ε, σίγουρα είναι ένα μέτρο το οποίο... Ε, μπορεί να βάλει σε περισσότερους προβληματισμούς κάποιον ο οποίον επιθυμεί να επιθυμεί να έρθει. Ωστόσο, δεν αναιρεί αφενός ε, το γεγονός ότι μπορεί να έχουμε επισκέπτες, διότι όπως ξέρετε η Κάλυμνος έχει την ιδιαιτερότητα να έχει πάρα πολλού οι οποίοι έχουν ε, την, το χαρακτηρισμό μόνιμη κάτοικοι και οι οποίοι δεν μένουν στο, στο νησί μας. Και το μεγαλύτερό μας πρόβλημα εμάς δεν ήταν το να ε, τους αφήσουμε να έρθουν και μετά να μείνουν για όσο περισσότερο διάστημα, ήταν το πρόβλημά μας το πώς δεν θα έρθει πολλής κόσμος στο νησί. Οπότε είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν λύθηκε και εδώ έχουμε να κάνουμε με την απάντηση ενδεχομένως που δεν δόθηκε στο αίτημα το οποίο ε, είχε κάνει ο Δήμος ε, Καλυμνίων για τη δημιουργία ενός ξεχωριστού Χώρου, ο οποίο θα φιλοξενεί αυτού οι οποίοι θα έρθουν και θα υποχρεούνται να παραμείνουν σε καραντίνα για περίπου 15 ημέρε. Οπότε εδώ εμεί η πρότασή μα είναι ότι θα πρέπει να επανέλθουμε στέλνοντα ένα αίτημα το οποίο να μην είναι με τη μορφή την οποία στείλαμε την προηγούμενη φορά, αλλά να είναι πιο συγκεκριμένο. Το Υπουργείο Επάνω δεν ζήτησε να του πούμε ποια μέτρα εμεί έχουμε κάνει εδώ, σαν Δήμοση τη Καλύμνου. Ο, το χαρτί το οποίο στείλαμε πάνω είχε τα μέτρα που κάναμε και δύο γραμμές τι ζητάμε. Θα πρέπει αντίθετα να γίνει πιο συγκεκριμένο και να λέμε επ' αυτής της πρότασης που είναι η δημιουργία ενός ξεχωριστού χώρου ποια είναι η απάντησή σας και αυτή την απάντηση να πρέπει να την ζητήσουμε άμεσα γιατί οι μέρες περνάνε και εμείς αυτή τη στιγμή εξακολουθούμε και να είμαστε εκτεθειμένοι. Επιπρόσθετα και βάσει της τηλεδιάσκεψης η οποία πραγματοποιήθηκε το προηγούμενο διάστημα με τον Περιφερειάρχη και το σύνολο των δημάρχων της περιφέρειας θα πρέπει αυτό το αίτημα να υπογραφεί από κοινού από τους δημάρχους όλων των νησιών σύν τον περιφερειάρχη και να απευθυνθεί από κοινού σαν μία και αδιαίρετη δύναμη προς το Υπουργείο και όλου του τους ε, αρμόδιους. Ε, Κατεβαίνοντα προς τα κάτω, θα πρέπει να συνεχίσουμε να τονίζουμε το οποίο είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο, ότι εγώ στο πέρασμά μου για διάφορου λόγου, είτε πηγαίνοντα για φαρμακείο, είτε πηγαίνοντα για σούπερ μάρκετ, είτε πηγαίνοντα για οποιαδήποτε άλλη δουλειά, έπρεπε να βγω έξω από το σπίτι μου. Έτυχε να είμαι παρόν και να συναντήσω πάρα πολλού υπαλλήλου του, του Δήμου, ιδιαίτερα του υπαλλήλου τη ε, Καθαριότητα, οι οποίοι εξακολουθούν ακόμα και σήμερα και είναι απροστάτευτοι στο δρόμο. Δεν έχει υπαρθεί κανένα μέτρο προστασία, του έχει χορηγηθεί μόνο μία μάσκα. Και κάποια γάντια τα οποία είναι μία χρήσεω. Τη στιγμή που ζητάμε μέσω ενό δελτίου τύπου, το οποίο εκδόθηκε σήμερα από το Δήμο, να υπάρχει ένα συνετισμό από του Δημότε, το οποίο είναι σωστό. Να μην αφήνουμε ογκώδια αντικείμενα, να μην αφήνουμε πολλά πράγματα, να μην αφήνουμε σκουπίδια έξω από του κάδου, ναι. Αλλά αυτό που πρέπει να γίνει είναι ότι θα πρέπει να δίνουμε και εμεί, σαν Δήμο, το καλό παράδειγμα. Δεν μπορεί να βλέπω του ανθρώπου οι οποίοι δουλεύουν στο Δήμο να είναι απροστάτευτοι πάνω στα φορτηγά. Μέσα στα, μέσα στα, οχήματα, να εκτελούν εργασίες στον, στον, σε, σε περιοχές όπως είναι ο Άγιος Στέφανος και είδαμε προηγουμένως και ακόμα και οι υπεύθυνοι να μην τηρούν τα στοιχειώδη μέτρα προστασίας και μόνο ο Δήμαρχος και ο Αντιδήμαρχος να φοράνε τη μάσκα τους. Υπήρχε ένα πολύ μεγάλο διάστημα το οποίο η κυβέρνηση μέσα από συγκεκριμένα μέτρα αντιμετώπιση του κορονοϊού έδινε τη δυνατότητα στου Δήμου να αντιμετωπίσουν την κατάσταση αυτή μέσα από απευθεία αναθέσει, προκειμένου να προλάβουν, γιατί υπάρχει και μια ένδυα. Αν θέλετε, στο να βρει το κατάλληλο ε, υλικό, να προλάβουν την κατάσταση και να προστατεύσουν το υπαλληλικό του προσωπικό. Επίση ξέρω ότι μέσα από το Σωματείο των Υπαλληλών του Δήμου, απευθύνθηκαν με συγκεκριμένα αιτήματα προ τον Δήμο και παρόλα αυτά, μόλι χθε ξεκίνησε η διαδικασία. Εμεί οφείλουμε εδώ πέρα όχι μόνο να κατακρίνουμε τα όποια κακά του Δήμου, αλλά να σταθούμε και στο πλευρό των ανθρώπων εκείνων από του οποίου έχουμε απαιτήσει. Και απαιτήσει σημαίνει του προστατεύουμε. Απαιτήσει σημαίνει από τον κόσμο ότι πρώτα κάνουμε εμεί το δικό μα το κουμάντο και μετά ζητάμε από τον κόσμο να τηρήσει κάποια μέτρα. Και όλα αυτά γίνονται, και όλα αυτά γίνονται προκειμένου να προλάβουμε την όποια δυσάρεστη κατάσταση μπορεί, μπορεί, να δημιουργηθεί στο, στο νησί μας.